Καλησπέρα και πάλι από εμάς. Καλώς ήρθατε στο session μας. Είμαι Καλησπέρα. Ο Κώστας και είναι ο Νίκος. Καλησπέρα σε όλους. Αν κάποιος μπορεί να σας επιβεβαιώσει ότι ακουγόμαστε, γιατί δεν είμαστε σίγουροι ότι το setup μας έχει παίξει. Και να ξεκινήσουμε σιγά σιγά για να προλάβουμε να σας δείξουμε όλα αυτά που έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Να προχωρήσω την παρουσίαση. Να ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά τους πολύ τους σπόνσορες που μας βοήθησαν σε όλη αυτή την προσπάθεια του IT Pro Dev Connections να είναι πάλι διαθέσιμο, έστω και ψηφιακά και όχι φυσικά. Είμαι ο Κώστας ο Πάντος, όπως είπα και προηγουμένως. Δουλεύω στη Microsoft σαν Cloud Solution Architect. Και Νίκο. Και εγώ είμαι ο Νίκος Αντωνίου. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Και είμαι επίσης, δουλεύω επίσης στη Microsoft τα 3 τελευταία χρόνια σαν Azure Application Development Specialist. Τέλεια. Και... ευχαριστούμε, Νίκο. Και είμαστε εδώ σήμερα για να σας πούμε λίγα πράγματα για το πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Azure για να φτιάξετε γρήγορα και εύκολα λύσεις και εφαρμογές. Η δική μας σκοπό είχε να κάνει flatten το curve. Όλοι μιλάνε για αυτό. Όλοι ακούμε σε καθημερινή βάση πλέον με την κατάσταση που βιώνουμε. Το πόσο αναγκαίο είναι να κάνουμε flatten the curve, πόσο αναγκαίο είναι για το healthcare σύστημα, για το υγειονομικό σύστημα της χώρας μας, να μπορέσουμε να διαχειριστούμε όλη αυτή την πανδημία που περνάμε. Οπότε, για αυτό το σκοπό, πολλές από τις χώρες της Ευρώπης και όχι μόνο η Ελλάδα έχουν προχωρήσει σε restrictions, σε μέτρα για να διαχειριστούν αυτή την κατάσταση και στις πιο πολλές των περιπτώσεων αυτά τα μέτρα είναι φυσικά. Μην υπογράψουμε ένα χαρτί, να έχουμε ένα χαρτί μαζί μας, η εταιρεία που δουλεύουμε να έχει ένα χαρτί, να μας παρέχει ένα χαρτί, το οποίο θα μπορούμε να παρουσιάζουμε στις αρχές όταν χρειάζεται για να αποδείξουμε ότι χρειάζεται όντως να κυκλοφορούμε στο χώρο. Η τεχνολογία όμως μπορεί να κάνει empower και ο σκοπός αυτής της λύσης που αναπτύξαμε ήταν να δείξουμε πώς η τεχνολογία μπορεί να κάνει empower και να κάνει digitize όλες τις διαδικασίες αυτές που δούμε. Και αντί για φυσικά μέσα, χαρτιά κτλ, να έχουμε πιο εύκολους τρόπους και πιο παραγωγικούς για αυτούς που τους χρησιμοποιούν, για το κράτος στη συγκεκριμένη περίπτωση, να μπορεί να έχει πιο πλούσια λειτουργικότητα. Οπότε ο σκοπός μας ήταν να αναπτύξουμε μια τέτοια εφαρμογή, να δείξουμε πώς μπορεί να κάνουμε empower, με σκοπό να κάνουμε address, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε το community, την κοινότητα, την Ελλάδα, τη χώρα μας, για να διαχειριστεί τα μέτρα αυτά που μπαίνουν προκειμένου να γίνει flatten το curve. Τα requirements που θέσαμε είναι αυτά που φαίνονται στην εικόνα. Δεν θέλαμε να κάνουμε disrupt το ήδη existing process, τα SMS τα οποία στέλνονται από τα κινητά τηλέφωνα. Θέλαμε φυσικά να είναι minimal το effort που θα βάλουμε, γιατί έχουμε και day jobs και δεν μπορούμε να ασχολούμαστε με την ανάπτυξη μιας λύσης, οπότε το effort θα έπρεπε να ήταν όσο το δυνατόν λιγότερο. Το κόστος όσο το δυνατόν ελάχιστο, ακόμα ώστε να μην επιβαρυθούν αυτοί που θα το χρησιμοποιήσουν, αλλά και εμείς που θα το αναπτύξουμε. Ένας από τους απαράβατους κανόνες και ο θεμελιώδης λήθος ήταν να είναι scalable και highly available. Ήταν ο ακρογωνιαίος λήθος της λύσης που θα έπρεπε να αναπτύξουμε, γιατί θέλαμε να δείξουμε όλα τα best practices και όλα και τις δυνατότητες που δίνονται από το cloud. Φυσικά να είναι εύκολο να γίνει deploy και να τρέξει
να μπορούμε να το κάνουμε deploy και να τρέξει μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα και χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες διαδικασίες. Αλλά και τέλος να είναι expandable, να μπορεί να διευρυνθεί με περισσότερο functionality, να μπορούμε να βάλουμε third party integrations, να μπορούμε να προσθέσουμε νέα business rules στα διάφορα SMS. Πρόσφατα, ας πούμε, για παράδειγμα, μάλιστα από σήμερα ισχύει, μπήκε ένας καινούριος κανόνας στη ζωή μας για το πώς, για το ότι μπορούμε να βγαίνουμε για να κάνουμε αγορές στα καταστήματα click, πώς το είπε Νίκο, click. Click away. Οπότε ένας καινούριος κανόνας για να, που μπορούμε να στείλουμε SMS για να βγούμε. Και όλο αυτό να είναι replicable. Δεν, εντάξει, εμείς το αναπτύξαμε για τη δική μας χώρα, αλλά να μπορούν να ωφεληθούν και όποιος άλλος το χρειάζεται σαν λύση για το δικό του, για τη δική του χώρα. Οπότε θα πάω στην αρχιτεκτονική, γιατί το session είναι τεχνικό, δεν έχει νόημα να επικεντρωθούμε στα θεωρητικά. Τι φτιάξαμε? Χρησιμοποιούσαμε platform as a service υπηρεσίες. Δεν θέλαμε να ασχοληθούμε με VMs, infrastructure, και θέλαμε όλο αυτό να διαχειρίζεται από τη Microsoft για εμάς. Οπότε ξεκινώντας από δεξιά προς τα αριστερά για εσάς, υπάρχει μια βάση δεδομένων που στηρίζεται στη CosmosDB, document store που υποστηρίζεται στο Azure, το οποίο καταναλώνει ένα function που κάνει DQ μηνύματα. Εφαρμόσαμε το ασύγχρονο pattern, στο οποίο Q κάνει push μηνύματα τα public APIs, και θα ανοίξω και το laser pointer για να μπορώ να σας τα δείξω καλύτερα. Οπότε έχουμε το store, τη function που αναλαμβάνει να κάνει DQ μηνύματα από το Q που δέχεται τα μηνύματα και να τα κάνει persist στη βάση μας, και τα public APIs που κάνουν push μηνύματα στο Q και με σκοπό να εν τέλει να αποθηκευτούν στο store. Το μοντέλο αυτό το χρησιμοποιήσαμε ώστε να μπορούμε να είμαστε, όπως είπα, as scalable as possible, να μπορούμε να κάνουμε decouple το front-end κομμάτι με το back-end κομμάτι, με το store κομμάτι, ώστε να μην έχουμε προβλήματα όσο φόρτος και να πέφτει πάνω στο site μας. Υπάρχει η Azure Maps υπηρεσία, η οποία μας βοηθάει να κάνουμε geolocation και να δείξουμε χάρτες. Θα σας δείξουμε και τη λύση στην επόμενη διαφάνεια, οπότε λίγο υπομονή. Και όλο αυτό γίνεται exposed από το API Management, τη λύση διαχείρισης APIs που προσφέρεται από το Azure, η οποία υλοποιεί και caching μέσω μιας Redis cache, και μπορεί να κάνει expose και τα protected APIs που χρησιμοποιούνται για διαχειριστικούς λόγους και από τους διαχειριστές για να κάνουν visualize και analyze την πληροφορία που υπάρχει. Όλο αυτό το κομμάτι που ορίζεται, όπου φαίνεται σαν backend, έχει υλοποιηθεί με functions, δεν υπάρχει server όπως είπα, δεν υπάρχει, είναι functions που τα οποία κάνουν expose APIs. Οπότε το frontend έχει υλοποιηθεί με static web apps, τα οποία μάλιστα δεν έχουν καν web server, σερβίρονται από storage location, από το storage offering της, του Azure, και χρησιμοποιούν AD B2C για τον authentication μηχανισμό, προκειμένου οι διαχειριστές να μπορούν να έχουν πρόσβαση στα διαχειριστικά APIs, και βέβαια μπορούμε να έχουμε expose και gateways για να χρησιμοποιηθεί για τα SMS και άλλα κανάλια όπως SMS, όπως το Skype και Teams, και Teams bots, τα οποία κάνουν integrate με τα APIs μας. Αυτή είναι η λύση με ένα αρκετά high level της λύσης. Θα αφήσω τον Νίκο να σας δείξει τη λύση πώς δουλεύει, καθώς και το source κώδικα από το Visual Studio, και θα επανέλθω για να κλείσουμε. Νίκο, αν θέλεις, μοιράσου την οθόνη σου. Ναι, για φυσικά. Να...
Ωραία. Να δείξουμε ποια είναι η τελική υλοποίηση αρχικά, ώστε να γίνει visualized τι τελικά, ποια είναι αυτή η υπηρεσία και πώς ακριβώς δουλεύει. Ναι, νομίζω θα ήταν καλύτερα. Ωραία. Ωραία. Okay. Έχουμε λοιπόν τη συγκεκριμένη λοιπόν ιστοσελίδα που είναι το ένα από τα κανάλια. Είπαμε είναι υλοποιημένο και hosted, είναι υλοποιημένο σε React και είναι hosted σε ένα storage account στην ουσία, οπότε είναι εντελώς στατικό το περιβάλλον, δημιουργώντας το ελάχιστο κόστος για να εξυπηρετήσω σαν front-end αυτή την υποδομή. Οπότε είναι αρχικά η σελίδα που κάθε πολίτης θα πρέπει να συμπληρώσει πριν βγει από το σπίτι του. Με έναν ψηφιακό τρόπο μπορεί να τη δει προφανώς και από την mobile συσκευή του. Συμπληρώνοντας λοιπόν τη φόρμα αυτή, λοιπόν, και ας βάλουμε μία διεύθυνση που υπάρχει, ότι πηγαίνουμε, αυτό ήταν χτισμένο στην πρώτη περίοδο του lockdown, μπορεί να μην ανταποκρίνεται ακριβώς στα αυτά που απαιτούνται τώρα. Όλα τα στοιχεία που συλλέγονται, επιπλέον, πέρα από το επιπλέον δεν είναι, νομίζω τα ίδια είναι ακριβώς. Ναι. Πέρα από λοιπόν από τα στοιχεία που συλλέγονται, τα οποία η υποδομή, οι developers, εγώ ή ο Κώστας σαν administrators του συστήματος, δεν έχουμε γνώση ποια είναι αυτά τα στοιχεία, δηλαδή τελικά αποθηκεύεται ένα hash για όλα αυτά τα στοιχεία. Και κατά την υποβολή παίρνει ο χρήστης ένα QR code, το οποίο είναι εν δυνάμει αυτό που κάνουμε σε ένα αεροδρόμιο, ένα boarding pass. Οπότε το μόνο που χρειάζεται να έχει και τη στιγμή πάνω του είναι αυτό το στοιχείο, το οποίο μπορεί, εάν κληθεί κάποιο όργανο της τάξης, ας πούμε, να κάνει validate ότι όντως όχι τα στοιχεία του χρήστη, αλλά ότι είχε δημιουργηθεί για την συγκεκριμένη περίσταση, για αυτόν τον συγκεκριμένο λόγο και εντός συγκεκριμένου τέλος πάντων χρονικού πλαισίου. Αν έχετε τηλέφωνο, μπορείτε να το σκανάρετε και να βεβαιωθείτε ότι το submission είναι σωστό. Θα χτυπήσει κανονικά την υπηρεσία και θα δείτε αν είναι σωστό και βάλει η άδεια που έχει ζητηθεί. Αυτό λοιπόν είναι στην ουσία τα δύο κομμάτια της λύσης. Ότι μπορώ να κάνω υποβολή και μπορεί να χειριστεί λοιπόν ένα πολύ μεγάλο ταυτόχρονο αριθμό υποβολών σαν σύστημα. Και ταυτόχρονα επίσης το κομμάτι του validation που θα κληθεί ίσως κάποιος χρήστης, ας το πούμε, κάποιος αυτομαστομικός ή όποιος θα έπρεπε να κάνει validate ότι αυτό το request έχει γίνει εντός χρονικού διαστήματος συγκεκριμένου και για συγκεκριμένο λόγο, ότι όντως έτσι ισχύει. Έχω κάνει αυτή τη στιγμή είσοδο στο σύστημα, που δεν απαιτείται προφανώς για τη χρήση της υποβολής, αλλά εγώ ως administrator πλέον, αφού έχω κάνει login μέσω του B2C, μπορώ να δω και το backend του συστήματος, το administrative κομμάτι του συστήματος, το οποίο μου δείχνει ένα visualization όλων των τελευταίων request που είχαν γίνει το 24ωρο που μας πέρασε. Το οποίο εγώ σαν αρχή μπορεί να με βοηθήσει στο γεγονός ώστε να ξέρω που υπάρχει μεγαλύτερη συγκέντρωση π.χ. πολιτών προς τα έξω, να μπορώ να ξέρω αν τυχόν συμβεί κάτι το οποίο χρειάζεται την άμεση επέμβαση, ας πούμε, από την πλευρά του κράτους, είτε από πλευρά υγείας, είτε από την πλευρά προστασίας τέλος πάντων του κοινού. Να έχω λοιπόν τα στοιχεία αυτά που μου επιτρέπουν να πάρω την απόφαση ώστε να προστατεύσω καλύτερα τον πληθυσμό. Όλο αυτό το κομμάτι λοιπόν, το κομμάτι του visualization, γίνεται μέσω από το Azure Maps, που όχι μόνο το χρησιμοποιούμε για το reverse geolocation μιας διεύθυνσης, ώστε να μπορώ να δώσω σε μια διεύθυνση πραγματικά συντεταγμένες για να καταλαβαίνω τι γίνεται. Όπως βλέπουμε, στη Μύκονο υπάρχει μια σχετική κίνηση. αλλά να μπορώ να έχω και αναλύσεις, οπότε να έχω στοιχεία και να ξέρω ότι αυτό που έχω, ας το πούμε, σχεδιάσει σαν μηχανισμός ελέγχου της κρίσης, το οποίο αυτό είναι στην περίσταση συγκεκριμένη κρίση, αλλά θα μπορούσαν να δουν και άλλες αντίστοιχες περιστάσεις που θα απαιτούσαν ένα τέτοιο τύπο visualization, να μπορώ να χτίσω να ορίσω τέλος πάντων τις πολιτικές εκείνες από την πλευρά μου, ώστε να υπάρχει πάντα η υπηρεσία που χρειάζεται για να καλύψει τις ανάγκες.
Αυτό είναι λοιπόν σε πολύ γενικές γραμμές αυτό που, που έχει υλοποιηθεί για το, για το front-end της λύσης. Και πηγαίνοντας πίσω στο να δούμε, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ο χρόνος που απαιτήθηκε για να δημιουργηθεί αυτή η λύση είναι, θα έλεγα, μια εβδομάδα, half day of both of us. Δηλαδή, το πολύ τόσο. Δηλαδή, okay, ήταν κάποια στην ουσία ολιγόρα ξενύχτια στην περίοδο μιας εβδομάδας, στην οποία μπορούσαμε να βγάλουμε αυτή τη λύση χρησιμοποιώντας όσο δυνατόν platform as a service υπηρεσίες και κυρίως Azure Functions, που μας επιτρέπουν να έχουμε μια πολύ γρήγορη υλοποίηση και μια υποδομή η οποία είναι πολύ εύκολα να κλιμακωθεί. Ωραία. Περιγράφοντας λοιπόν στα γρήγορα ποια είναι τα components της λύσης, έχουμε λοιπόν το front-end σε TypeScript και React, όπως βλέπουμε, τα Azure Functions που είναι public, τα οποία δηλαδή δεν απαιτούν authentication από το χρήστη, είναι τα functions εκείνα τα οποία μου επιτρέπουν να κάνω submit ένα request, exit, να κάνω validate ένα υπάρχον request, ας πούμε, για exit. Μέσω του τελικού, όπως είδαμε προηγουμένως, ναι. Το οποίο το τελικό του, τη τελική του, τέλος πάντων, τελικός προορισμός του είναι η CosmosDB. Και τα private functions τα οποία απαιτούνται για, για το backend του συστήματος των administrator. Οπότε να μπορώ να πάρω, να κάνω aggregation, να πάρω count, να μπορώ να κάνω special queries, δηλαδή πάνω σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, ποια είναι τα request που έχουν γίνει για αυτή την περιοχή, να μπορώ να χτίσω τα visualization στο χάρτη, οπότε να παίρνω κάποια πιο lightweight αντικείμενα που θα με βοηθήσουν στην πολύ γρήγορη υλοποίηση του heatmap. Αυτό που βλέπουμε στο heatmap εδώ του χάρτη, στην ουσία έχει φέρει entries, 69.000 entries, και ο χάρτης είναι υπεύθυνος ώστε να τα ζωγραφίσει αυτά όπως πρέπει, να κάνει τα aggregation στο clustering, το rendering, καθώς κάνω zoom in κτλ. Όλα αυτά τα χειρίζεται το κομμάτι του Azure Maps. Αυτό είναι... Σωστά. Αυτή είναι, όπως είπε ο Νίκος, η Azure Maps υπηρεσία, μέρος του Azure AI platform που παρέχουμε. Και να πω, Νίκο, αν θέλεις να κάνω ένα addition σε αυτά που είπες, να πω ότι αυτό που είδατε σαν private functions και είδατε get counts, aggregations, όλα αυτά τα APIs τα οποία σας έδειξε ο Νίκος, είναι μέρος ενός RESTful API, τα οποία θα μπορούσαμε να έχουμε φτιάξει με ένα web app, για παράδειγμα. Mm. Ο λόγος που επιλέξαμε να πάμε στα πρόσθετα functions είναι ότι μπορούμε να το κάνουμε, να το κλιμακώσουμε πολύ πιο εύκολα από οποιαδήποτε άλλη λύση στην πλατφόρμα Microsoft. Μπορούμε να κάνουμε expose ένα σύνολο από APIs, ενώ παράλληλα να τα κλιμακώνουμε και πολύ πολύ εύκολα και γρήγορα. Και τελείως το κομμάτι του Azure Function που ο Κώστας μας έδειξε προηγουμένως, που η μόνη του ευθύνη είναι το dequeuing. Δηλαδή, έχουμε ένα μηχανισμό που μας επιτρέπει ένα πολύ γρήγορο ingestion. Ένα request, λοιπόν, δεν μπαίνει κατευθείαν στην CosmosDB, αλλά καταχωρείται σε ένα πολύ γρήγορο service, το οποίο είναι το service bus, πολύ lightweight, το οποίο μου επιτρέπει να το κλιμακώσω σε πολύ μεγάλο βαθμό, χωρίς αναγκαστικά το υπόλοιπο κομμάτι του processing να είναι αναγκασμένο να ακολουθήσει το ίδιο rate. Και το κομμάτι του dequeuing, χρησιμοποιώντας το Azure Function SDK, είναι στην ουσία αυτή η γραμμή κώδικα. Δέχομαι λοιπόν ένα exit request, που είναι το payload που περιμένω σε ένα μήνυμα. Του λέω ποιο είναι το destination, χρήση attributes. Στην περίπτωση αυτή βλέπουμε C-Sharp κώδικα, αλλά αντίστοιχα εύκολο είναι είτε σε JavaScript, είτε σε Python, είτε σε Java κώδικα. Το SDK είναι πολύ ανοιχτό στην υποστήριξη άλλων technology stacks. Έχω ένα λοιπόν πάρα πολύ απλό interface, για το οποίο δεν χρειάζεται να μάθω όλα τα internal workings, όλες τις λεπτομέρειες του πώς δουλεύει η CosmosDB. Το μόνο που χρειάζομαι εγώ στη συγκεκριμένη περίπτωση να κάνω είναι ότι μου είχε έρθει ένα request, το έχω κάνει ήδη validate εγώ σε πρώτη φάση, στην υποδοχή του. Οπότε το μόνο πράγμα που θέλω να κάνω τελικά να το αποθηκεύσω στη βάση μου, είτε να κάνω περαιτέρω aggregations εδώ. Το θέμα είναι ότι η ευκολία με την οποία μου επιτρέπει να υλοποιήσω end-to-end αυτή την υπηρεσία, το SDK, κάνοντας abstract όλες αυτές τις λεπτομέρειες για το κάθε service ξεχωριστά, τι σημαίνει ακούω σε ένα service bus μήνυμα, τι σημαίνει θέλω να κάνω append καινούργιες εγγραφές σε μια CosmosDB ή να κάνω query σε μια CosmosDB, με βοηθά πάρα πολύ στο να έχω μια πολύ, πολύ γρήγορη υλοποίηση. Και να θυμηθούμε λίγο πάλι το αρχιτεκτονικό διάγραμμα που έδειξε ο Κώστας.
Έχουμε λοιπόν το public API, καταλήγουν σε ένα service bus message, γίνονται DQ, αποθηκεύονται στην Cosmos και για το κομμάτι του read κατευθείαν γίνονται τα queries στην Cosmos. Όλα αυτά είναι exposed από ένα API management. Οπότε πηγαίνοντας στο portal να δούμε λίγο πώς είναι στημένα όλα αυτά τα services. Έχουμε λοιπόν στο συγκεκριμένο resource group όλα τα resources που απαιτούνται για τη συγκεκριμένη υποδομή, έχοντας μέσα και κάποια extra resources τα οποία δεν απαιτούν για την λειτουργία του, αλλά για το case τώρα το σημερινό που κάνουμε για το demo. Έχουμε λοιπόν και ένα jambox το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε σαν ένα μηχανισμό για load testing της υποδομής. Οπότε, πηγαίνοντας λίγο μέσα στο API management, να δούμε λίγο πώς λειτουργεί και πώς πολύ εύκολα μπορέσαμε να ορίσουμε μια επιφάνεια, την οποία να κάνουμε με ασφάλεια expose προς τα έξω, ώστε τρίτα συστήματα να μπορούν να ενσωματωθούν επάνω τους, το front-end, πιθανότατα και τρίτοι μηχανισμοί που θα έπρεπε να μπορούν να μιλάνε στο ίδιο σύστημα. Έχουμε λοιπόν το κομμάτι των public functions. Πολύ απλά κάνει expose ένα backend, το οποίο είναι στην ουσία ένα Azure Functions. Η διαδικασία για να δημιουργήσω ένα τέτοιο API είναι πάρα πολύ απλή. Κάνω browse το ένα function application, βρίσκει όλα τα HTTP endpoints τα οποία κάνει expose και πολύ εύκολα λοιπόν μπορώ να τα χρησιμοποιήσω σαν επιφάνεια που μπορώ να κάνω expose μέσα από το API management. Αντίστοιχα για τα private functions, ακόμα και ας μην είχα μηχανισμό authentication στο backend κομμάτι στα Azure Functions, μπορώ έχοντας, κρύβοντας το στην ουσία πίσω από το API management, να ορίσω και μηχανισμό authentication, δηλαδή εάν σε ένα request δεν υπάρχουν τα στοιχεία εκείνα που επιτρέπουν στο request αυτό να πάει παραμέσα στο Azure Function που θα το εξυπηρετήσει, στην περίπτωση αυτή έχουμε ορίσει ότι είναι ένας OAuth 2 μηχανισμός και είναι ο B2C server, στην ουσία ο μηχανισμός, το B2C service, ο μηχανισμός για ο οποίος μας κάνει το authentication. Μπορώ εύκολα λοιπόν στην επιφάνειά του, χωρίς να χρειάζεται να έχω γράψει κώδικα γι' αυτό ή fully να έχω κάνει convert τα εσωτερικά APIs που θέλω να κάνω expose, να μπορώ να κάνω enforce λοιπόν μηχανισμούς για authentication και protection των δικών μου συστημάτων. Επίσης, ένα κομμάτι που μου επιτρέπει πολλές δυνατότητες στο να βελτιώσω την απόδοση του συστήματός μου, κρατώντας το κόστος μου χαμηλά, είναι η διαδικασία που επίσης λίγο ανέφερε ο Κώστας προηγουμένως, είναι το να μπορέσω να βάλω ένα μηχανισμό caching σε όλο αυτό. Πώς γίνεται αυτό? Είναι στην ουσία μέσω πώλησης. Μισό λεπτό, το κάνω μου υπάρχει. Άνοιξε τον Νίκο, γιατί μάλλον λόγω resolution δεν φαίνεται. Ναι, μάλλον αυτό είναι, αλλά θα το δω λοιπόν σε ένα ξεχωριστό σύστημα. Μισό λεπτό. Η λογική είναι η εξής. Επειδή έχουμε χρησιμοποιήσει λοιπόν το serverless μηχανισμό του API management, ο οποίος δεν έχει εγγενός μηχανισμό για caching, χρησιμοποιήσαμε ένα instance της Redis Cache προκειμένου να μας επιτρέψει για συγκεκριμένα request του συστήματος, τα οποία θέλουμε να κρατήσουμε scalable και για τα οποία ένα stale period 5 λεπτών, ας πούμε, δεν δημιουργεί κάποιο πρόβλημα στο use case, π.χ. τα κομμάτια που αφορούν το aggregations, ώστε να γίνονται cache και να απαντάει πολύ γρήγορα το API management, χωρίς να χρειάζεται να φορτώνει ούτε την CosmosDB, αλλά ούτε και τα APIs αυτά καθεαυτά. Στο Get Exit for Map μπορείς να το δεις, Νίκο. API είναι το... Το θέμα είναι ότι δεν ανοίγει ο editor. Ωραία, πάρα πολύ απλά. Οκ. Όλα αυτά ορίζονται μέσω πώλησης στο API management. Ένα πώληση λοιπόν είναι ένα XML από 5 βασικά στοιχεία inbound που εκτελούνται εσυριακά. Τι θέλω να δημιουργήσω ως πώληση στο incoming request στο σύστημά μου, ποιο είναι το backend που εξυπηρετεί το request αυτό. Πριν επιστρέψω το request, τι θέλω να εκτελέσω σαν μέθοδο που μπορεί να δημιουργήσει αλλαγές τέλος πάντων στην συμπεριφορά του συστήματος και τι θέλω να κάνω όταν συμβεί κάποιο error στο μηχανισμό αυτό. Οπότε το κομμάτι
του να ορίσω λοιπόν ένα cash policy για την συγκεκριμένη περίπτωση, μπαίνοντας λοιπόν, θα δει αν υπάρχει αυτό το cash entry, αυτό το request όπως έρχεται στη Redis Cash. Αν υπάρχει, τότε θα απαντήσει κατευθείαν χωρίς την ουσία να προωθήσει το μηχανισμό παραμέσα και πριν επιστρέψει, αν αυτό δεν είχε συμβεί, αν προχωρήσει προφανώς το unbound και πάρει τελικά την απάντηση από το API Management, συγγνώμη, από το Azure Function, να το καταχωρήσει για 900 δευτερόλεπτα, ώστε τα επόμενα request για ακριβώς το ίδιο payload να πάρουν απάντηση κατευθείαν από τη Redis Cash, χωρίς να δημιουργούν περαιτέρω φόρτο στα παραμέσα συστήματα. Έχουμε... ωραία. Τέλεια. Αν κάποιος ρωτούσε, Νίκο, γιατί χρησιμοποιήσαμε το API Management και δεν κάναμε expose τα functions κατευθείαν όπως γίνονται από τα projects τα οποία φτιάξαμε. Το API Management, πολύ καλή ερώτηση, θα μπορούσε ενδυνάμει σε κάποιες περιπτώσεις να γίνει έτσι, αλλά το API Management μας δίνει πολλές λύσεις έτοιμες, το κομμάτι που είπαμε μόλις τώρα για το caching. Χωρίς να γράψω εγώ κώδικα, δημιουργώ στο gateway, στο facade λοιπόν που κάνω expose για ένα REST API, μηχανισμούς εκείνους που θα μου επιτρέψουν να απαντώ γρήγορα στους πελάτες μου, χωρίς να αλλάζω τον κώδικα του συστήματός μου. Μπορώ επίσης να κάνω μηχανισμούς που αφορούν το throttling. Έχω ένα κακόβουλο χρήστη από κάποιο IP που μπορεί να χτυπάει επανειλημμένο το service μου, το οποίο είναι public. Μπορώ λοιπόν να ορίσω ότι για συγκεκριμένη IP αφήνω να συμβούν μέχρι, ας το πούμε, 50 request το λεπτό για ένα συγκεκριμένο IP. Μπορώ λοιπόν να βάλω τους μηχανισμούς εκείνους που θα προστατέψουν τα υπόλοιπα services, ώστε να ανταποκριθούν με πιο σωστό τρόπο και με πιο ασφαλή τρόπο τον φόρτο που εγώ περιμένω. Τέλεια. Ξέρω ότι θα είναι μπόλικος. Τέλεια. Άρα, χωρίς να γράψω ουσιαστικά κώδικα, παίρνω functionality out of the box, το οποίο χρειάζομαι για να προστατεύσω τα APIs μου και να... αλλά εκτός όλων αυτών, τα ομογενοποιώ και κάτω από την ίδια διεύθυνση DNS. Ας πούμε, ο χρήστης δεν έχει να θυμάται πολλαπλά με DNS names για κάθε API. Οπότε τα ομογενοποιώ και τα κάνω expose κάτω από το ίδιο... Ειδικά, πολύ σωστά, ειδικά, okay, το δεν ήθελε να μας ακούσει το ακουστικό σου. Έτσι. Αλλά αυτό είναι πολύ σημαντικό όταν φτιάχνω ένα σύστημα στο οποίο πρέπει να επιτρέψω και σε τρίτα συστήματα να κάνουν integrate. Το API Management είναι πολύ σημαντικό όταν το σύστημά μου έχει ένα τέτοιο ρόλο. Μου επιτρέπει λοιπόν να κάνω control, να δημιουργώ επίσης, να έχω ένα πολύ well documented facade των APIs μου, ώστε οι developers να κάνουν πολύ γρήγορα onboard, να δημιουργήσω και να κάνω API keys για κάθε ένα τρίτο σύστημα που πρέπει να με χρησιμοποιεί και να έχω ένα κεντρικό governance των APIs αυτών. Έχουμε λοιπόν, προκειμένου να δείξουμε το λίγο πώς δουλεύει και πώς ανταποκρίνεται στο φορτίο το όλο σύστημα. Έχουμε δημιουργήσει λοιπόν ένα jambox, ένα virtual machine στην ουσία, στο οποίο έχουμε κάνει configure λοιπόν ένα load test, το οποίο είναι χτισμένο πάνω στο Artillery IO, για όποιον του είναι familiar, ας πούμε. Είναι μια βιβλιοθήκη, ας το δούμε και τώρα κατευθείαν, δεν είναι τίποτα... μια βιβλιοθήκη, στην ουσία NPM βιβλιοθήκη, την οποία μόλις κάνουμε install, έχουμε κατευθείαν τον τρόπο από οποιοδήποτε δικό μας σύστημα, σαν μέρος μιας διαδικασίας DevOps, σαν μέρος μιας διαδικασίας που κάνει validate το πώς αντέχει το σύστημά μου, να δημιουργήσω load test, να δημιουργήσω σενάρια στα οποία μπορώ να τρέξω και να είμαι σίγουρος ότι βγάζοντας το service μου σε ένα παραγωγικό περιβάλλον θα αντέχει ένα προκαθορισμένο αριθμό χρηστών, ταυτόχρονων χρηστών. Προφανώς έχει και ένα cloud service το Artillery, αλλά δίνει, η βιβλιοθήκη είναι για ελεύθερη χρήση και την οποία έχουμε χρησιμοποιήσει για τις ανάγκες του load test. Ωραία, οπότε έχουμε λοιπόν δύο load test, ένα λίγο πιο ελαφρύ, το οποίο στην ουσία τι κάνει, έχει δύο phases. Για 20 δευτερόλεπτα λοιπόν δημιουργεί έναν virtual χρήστη που απλά χτυπάει το application με τα request που του έχουμε πει. Στην ουσία τα request που του έχουμε πει είναι submit ενός καινούργιου request, είναι αυτό εδώ κάτω το σενάριο. Post, endpoint, με first name, last name, home address και reason.
του περνάς ό,τι παραμέτρους που χρειάζεται για το API να απαντήσει και μπορούμε να το τρέξουμε και να δούμε λίγο τι συμβαίνει στην υποδομή μας. Το βγάζω λοιπόν λίγο στην άκρη και μπορούμε λοιπόν, έχοντας το κομμάτι του monitoring στην υποδομή μας, είναι ένα application insights, στο οποίο θα συνδεθούμε στα live metrics του. Τα live metrics στο application insights μου επιτρέπουν να έχω πλήρη εικόνα του τι συμβαίνει live στην εφαρμογή μου. Όπως βλέπουμε, αυτή τη στιγμή έχει 5 servers online. Είναι ένα κεντρικό service που κάνει μόνο το ρόλο τα Azure Functions και το API Management. Οπότε, στην ουσία, είναι ένα ανασέρβιση οι servers που βλέπουμε εδώ. Δεν τους έχουμε φιλτράρει, δεν έχουμε ξεχωριστό instance για κάθε ένα από αυτά. Το χρησιμοποιούμε για να έχουμε ένα κεντρικό σημείο monitoring όλη τη υποδομή end-to-end. Και να μπορούμε να κάνουμε και correlations. Correlation, πολύ σωστά. Διευκολύνει πάρα πολύ λοιπόν και τη διαδικασία του troubleshooting. Ότι είχα λοιπόν ένα request στο Azure Function 1, έστειλε ένα, είχε dependency το service bus, το service bus το απάντησε σε ένα χι διάστημα, είχα ένα DQ μηχανισμό, οπότε μπορώ end-to-end να παρακολουθήσω και να κάνω troubleshoot οτιδήποτε συμβαίνει end-to-end σε όλο μου το σύστημα. Οπότε πηγαίνοντας λοιπόν στο virtual machine, προκειμένου να τρέξουμε το test, έχουμε λοιπόν ένα console προγραμματάκι που στην ουσία θα μου τρέξει το test. Για να δούμε. Ωραία, το test λοιπόν έχει αρχίσει και τρέχει. Περιμένω λοιπόν να αρχίσουμε να βλέπουμε τα request να έρχονται στο σύστημά μου και το πώς αυτό αντιδρά. Στο πρώτο λοιπόν σχετικά μικρό load test που έχουμε κάνει, βλέπουμε τους servers καθώς τα request αυξάνουν ή όσο αυτό απαιτείται, γιατί αυτό είναι το warm-up, μετά θα γίνει αρκετά πιο βαρύ, ότι αντιδρά και βλέπω κατευθείαν στα live metrics που έχω ένα monitoring του τι συμβαίνει. Βλέπω ότι έχω αυτή τη στιγμή περίπου 100 request ανά δευτερόλεπτο. Βλέπω ότι οι servers που έχουν αυξηθεί πλέον από 4-5 έχουν γίνει ήδη 8. Έχω δημιουργήσει επίτηδες και κάποια exceptions, δηλαδή κάνω requests σε exit requests που δεν έχουν ακόμα δημιουργηθεί στην database, προκειμένου να βλέπω και ότι το πώς ανταποκρίνεται και το σύστημά μου και σε σφάλματα τα οποία εγώ το έχω προκαλέσει και πώς αυτό δεν σταματάει το service στο να απαντάει. Οι τελικοί μου χρήστες δηλαδή παίρνουν 200 εξωτερικά, παρόλο που κάτι περαιτέρω μέσα μπορεί να έχει προβλήματα στο να αντιμετωπίσει το φορτίο αυτό. Σύντομα, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι το SKU που χρησιμοποιήσαμε για την CosmosDB ήταν σχετικά μικρό, δεν θέλαμε να το ανοίξουμε για να γλιτώσουμε χρήματα, να μην επιβαρυνθούμε με το κόστος, αλλά αυτό σε κάθε περίπτωση, οπότε μπορεί να υπάρχουν κάποια throttlings τα οποία θα γίνουν από την Cosmos, αλλά αυτό σε καμία περίπτωση δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να διορθώσουμε απλά κάνοντας scale-up τη βάση την οποία χρησιμοποιούμε. Ναι. Αυτό που βλέπουμε εδώ στο πρώτο τεστ, το οποίο είναι, ας το πούμε σε εισαγωγικά, λίγο πιο ελαφρύ, έχει φτάσει κάποια spikes μέχρι κοντά στα 600 request το δευτερόλεπτο. Βλέπουμε μόνο 404, τα οποία είναι επιδεδευμένα ασφάλματα πάνω στο request. Όταν αυξήσουμε το φόρτο, θα αρχίσουμε ίσως να βλέπουμε και σφάλματα που αφορούν το throttling από την πλευρά της Cosmos. Και αυτό επίσης μας δίνει ένα πεδίο, ένα, ας το πούμε, ένα υπόβαθρο να συζητήσουμε του τι σημαίνει έχω ατελείωτο scaling. Έχοντας λοιπόν ένα scaling το οποίο μπορεί να αντιμετωπίσει πάρα πολύ μεγάλο φορτίο, όταν φτιάχνω ένα pipeline, όταν φτιάχνω λοιπόν μια σειρά από components τα οποία πρέπει να απαντήσουν στο φορτίο αυτό, πρέπει να ξέρω ότι ή να μπορώ να χειριστώ ότι ακριβώς, και individually. Δηλαδή, πώς δεν θα δημιουργήσω κάποιο bottleneck down the road ή πώς θα χειριστώ το οποιοδήποτε bottleneck. Το γεγονός λοιπόν ότι έχουμε το service bus εδώ και ένα dequeuing μηχανισμό, ο οποίος μπορεί να παροφήσει με μικρότερο ρυθμό τα μηνύματα τα οποία μπαίνουν, μου επιτρέπουν να χρησιμοποιήσω λιγότερα resources στην CosmosDB. Αυτή τη στιγμή έχουμε αφήσει τον dequeuing μηχανισμό να κάνει scale όσο δυνατόν περισσότερο, προκειμένου να έχει παράλληλα Azure Function Instances για να χειριστούν το φορτίο αυτό. Και υπάρχουν μηχανισμοί που μου επιτρέπουν να το χειριστώ αυτό με πιο αποτελεσματικό τρόπο, για να μην χρειάζεται να έχω πολύ αυξημένα resource π.χ. στην CosmosDB. Είδαμε λοιπόν ότι έφτασε μέχρι
Όπως είπαμε, 12 servers αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον live. Και πάμε στο full load. Το οποίο μου, αυτή τη στιγμή, για να δούμε λίγο το σενάριο του full load, έχει για 2 λεπτά 250 concurrent virtual users που χτυπάνε ασταμάτητα το service μου. Δηλαδή, προκαλούν ένα εικονικό φόρτο, υποθέτω θα είναι πάνω από 500 request το δευτερόλεπτο. Και μπορούμε να δούμε λοιπόν όταν αρχίσει αυτό να τρέχει. Τώρα τρέχει το warm-up, τώρα έχει αρχίσει το κανονικό. Μπορούμε να δούμε λοιπόν πώς θα αντιδράσει η υποδομή προκειμένου να χειριστεί το φορτίο. Βλέπουμε λοιπόν τα 429 που είναι πάνω σε dependency και ήθελα να το δούμε λίγο αυτό. Είναι όπως επίσης και στο κομμάτι των dependent services που είχαμε δει εδώ. Έχουμε δύο dependent services λοιπόν. Έχουμε το κομμάτι της Cosmos και έχουμε το κομμάτι του Azure Maps. Όλα αυτά μας επιτρέπουν μέχρι ενός ορισμένου ρυθμού request. Οπότε όλα αυτά πρέπει να τα έχουμε σαν μέρος του σχεδιασμού και τις υλοποιήσεις που θα κάνουμε, προκειμένου να είναι scalable end-to-end αλλά και resilient end-to-end. Καθώς λοιπόν βλέπουμε ότι τα services έχουν φτάσει, τα request έχουν φτάσει περίπου τα 500 ανά δευτερόλεπτο. Οι servers μου έχουν ήδη γίνει 13. Επίσης βλέπω ότι οι servers, το συνολικό CPU usage είναι αρκετά aggressive το τρόπο που κάνει scale, ώστε να μην χρειάζεται να γίνει exhaust π.χ. κάποιο node προκειμένου να προσθέσει ένα άλλο. Και αυτό μου επιτρέπει το request duration να το κρατάω σταθερά κάτω από 200 μιλισεκόντ. Μπορεί να έχω κάποια πιθανά spikes μέχρι να προσθεθεί ένα καινούριο node, αλλά μου επιτρέπει λοιπόν τα nodes που υπάρχουν ήδη πάνω να μην γίνονται overwhelmed. Δηλαδή κρατάει το CPU usage κάτω από ένα threshold το οποίο του επιτρέπει να κρατάει την υγεία του σε ένα καλό μέσο όρο, προκειμένου να απαντάει σε ένα καλό ρυθμό στα request που έρχονται. Αν το αφήσω να τρέχει για περισσότερη ώρα, αυτή τη στιγμή το έχουμε αφήσει μόνο για 2 λεπτά, θα αρχίσει να προσθέτει συνέχεια servers όσο βλέπει ότι τα request που έρχονται δεν γίνονται exhaust. Τώρα μόλις σταμάτησε, οπότε σιγά σιγά, μόλις απορροφηθεί όλο το φορτίο, θα έχει κάνει και scale down σιγά σιγά τα resources, άμα δει ότι υπάρχει μια περίοδος in activity. Χοντρικά λοιπόν τα serverless λοιπόν components μιας λύσης στο Azure, όπως είναι το API Management και Azure Functions, όπως επίσης και το Service Bus, είναι όλα serverless offerings, μας επιτρέπουν να χτίσουμε ένα service το οποίο πραγματικά μπορεί να χειριστεί πολύ μεγάλο φορτίο με minimal effort από την πλευρά μας. Εμείς δηλαδή δεν χειριζόμαστε, δεν έχουμε δημιουργήσει scripts προκειμένου να χειριστούμε το φορτίο αυτό και πώς θα αντιδράει η υποδομή μας. Είναι κάτι που μας το παρέχει το Azure και τα service τα συγκεκριμένα. Τέλεια. Αυτά σε γενικές γραμμές για το κομμάτι της λύσης. Λύσης. Να πάρω, αν θες Νίκο, δείξε και το κομμάτι των alternative channels το οποίο έχουμε υλοποιήσει, απλά για να το δείξουμε. Mm. Μέρος για της να δείξουμε πόσο εύκολο ήταν να κάνουμε integrate και άλλα κανάλια στη λύση μας και όχι μόνο τα παραδοσιακά όπως web και τα λοιπά. Μου διέφυγε. Είναι εδώ. Επίσης, όπως υπάρχει και στο solution, υπάρχει και το αντίστοιχο forms bot, το οποίο είναι ένα bot βασισμένο στο bot framework πάλι της Microsoft, που μας επιτρέπει πάλι μια γρήγορη υλοποίηση ενός εναλλακτικών καναλιών που μόλις ανέφερε ο Κώστας. Ή μπορώ να το δείξω και εγώ, αν ναι, μπορώ να μοιραστώ την οθόνη μου. Βεβαίως. Οπότε θα... για να δω ότι ήρθε, ωραία. Θα πάω στη λύση και αντί να το δείξω από το web κανάλι που έδειξε ο Νίκος, θα σας δείξω ότι μπορούμε ταυτόχρονα να το έχουμε σε πολλαπλά κανάλια και εδώ πέρα θα το δείτε ότι είναι στο Teams κανάλι, οπότε μπορώ να πω hello. Μου απαντάει πού θέλω να πάω, ότι θέλω να πάω για να αγοράσω κάτι απ' έξω. Το όνομά μου, Κώστας, το επιθετό μου, τη διεύθυνσή μου. Αυτό εδώ γίνεται το κομμάτι του geolocation που αναφέρθηκε ο Νίκος προηγουμένως. Χτυπάει το Azure Maps API και μου επιστρέφει πού είναι αυτή η διεύθυνση. Ναι, είναι σωστό. Οπότε θα πω yes εδώ πέρα. Και τώρα θα μου επιστρέψει το QR code που είπαμε προηγουμένως, το οποίο μπορώ να το χρησιμοποιήσω για να αποδείξω ότι όντως έχω αιτηθεί την έξοδο αυτή. Το ίδιο
τα ίδια APIs, το ίδιο διαφορετικό κανάλι, αλλά πολύ πολύ εύκολο και αυτό να υλοποιηθεί και να γίνει exposed με διαφορετικό τρόπο. Οπότε αυτά είναι αυτά που θέλαμε να σας δείξουμε από πλευρά υλοποίηση. Θα κλείσουμε με δύο ακόμα κουβέντες, ότι αυτό το σύστημα, πέρα από το να παρέχει το functionality αυτό, μπορεί να επεκταθεί και να γίνει ανάλυση των δεδομένων περαιτέρω. Δηλαδή, τα δεδομένα είναι ο βασιλιάς, όπως γνωρίζουμε. Αν έχεις τα δεδομένα, μπορείς να κάνεις οποιαδήποτε άλλη λύση χρειάζεσαι. Μπορεί να επεκταθεί με reporting τύπου πόσους ημερήσιους ανθρώπους έχω αναλόγω, πόσες εξόδους έχω την ημέρα. Μπορώ να κάνω geo-distribution των exits, πράγματα τα οποία αναφέρθηκε και ο Νίκος νωρίτερα. Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που μπορείς να κάνεις όταν έχεις τα δεδομένα, που στην τρέχουσα κατάσταση δεν τα έχουμε. Δηλαδή, το κράτος δεν συντηρεί και δεν επεξεργάζεται τα δεδομένα τα οποία κάνουμε submit μέσω του SMS. Πέρα από τα reporting, μπορούμε να κάνουμε και άλλα μοντέλα, μπορούμε να φτιάξουμε άλλους κανόνες, να επεκτείνουμε τους κανόνες τους οποίους υλοποιούνται μέχρι σήμερα. Π.χ. να θέσουμε έναν περιορισμό στα limits, ένα περιορισμό στα exits, να μην μπορείς να κάνεις πάνω από 10 ή να μην μπορείς να κάνεις πάνω από 10 ανά λόγο, ή να κάνεις ένα alerting μηχανισμό σε συγκεκριμένα thresholds. Αν π.χ. έχεις πάνω από 100.000 requests σε συγκεκριμένη περιοχή, να γίνει trigger ένας alerting μηχανισμός στο Υπουργείο και να αντιδράσει ανάλογα. Οπότε μπορείς να επεκτείνεις το μοντέλο στο οποίο, πολύ πολύ εύκολα, το μοντέλο στο οποίο με επιπλέον κανόνες, πλούσιους κανόνες πάνω στο σύστημα. Να μείνω σε αυτό το κομμάτι, στο κομμάτι του data privacy, το οποίο ήταν πολύ σημαντικό για μας. Σε καμία των περιπτώσεων δεν θέλουμε να συντηρούμε personal identifiable δεδομένα. Θέλουμε τα δεδομένα, αλλά για αναλυτικούς σκοπούς, χωρίς να κάνουμε expose τους ανθρώπους τους οποίους κάνουν submit τα δεδομένα τους. Οπότε, όπως είπε και ο Νίκος, το μόνο που συντηρείται από το σύστημα είναι hash. Δεν κρατάμε personal identifiable data. Και τα στοιχεία για τις διευθύνσεις και όσα χρειάζονται, οι timestamps και τους λόγους. Αυτό είναι το μοντέλο ουσιαστικά το οποίο συντηρούμε στο σύστημα. Το κόστος στο οποίο αναφερθήκαμε, η όλη λύση, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις και τα δεδομένα που έχουμε, δεν στοιχίζει πάνω από 500 ευρώ το μήνα. Και αυτές οι εκτιμήσεις έχουν στηριχθεί σε μια κίνηση για 2 εκατομμύρια ημερήσιους χρήστες να χτυπάνε το σύστημα. Οπότε το κόστος έχει κρατηθεί πολύ πολύ χαμηλά, και αν δείτε, το μεγαλύτερο από αυτό είναι στην AI υπηρεσία, ούτε καν στα resources που εξυπηρετούν το compute ή τη βάση δεδομένων μου. Οπότε πολύ χαμηλό κόστος. Deployment κομμάτι, όπως θυμόσαστε και είχαμε αναφέρει στην αρχή, θέλαμε όλο αυτό να μπορεί να γίνει πολύ πολύ γρήγορα deploy στο Azure. Οπότε το όλο deployment γίνεται μέσω Azure DevOps και pipelines, και ο χρόνος που χρειάστηκε για να γίνει deploy η όλη λύση, συμπεριλαμβανομένων και των resources που εξυπηρετούν την υπηρεσία, ήταν μια μισή μέρα, εντάξει, μία μέρα και κάτι ψηλά, πάλι αργά απόγευματα και όχι full day, οπότε πολύ γρήγορο deployment process, που ήταν και ένας από τους στόχους μας. Και ένα τελευταίο κομμάτι πριν κλείσουμε και σας αφήσουμε, όλο το service θα είναι open source, είναι open source, θα γίνει release και στο GitHub,
ήταν μέχρι τώρα στο Azure DevOps, αλλά θα το κάνουμε move στο GitHub, ώστε να μπορεί ο καθένας να το δει και να το χρησιμοποιήσει. Και σε αυτό το σημείο, και ενώ έχει περάσει και ένα λεπτό επιπλέον από το χρόνο μας, να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας και είδατε τη λύση που έχουμε αναπτύξει για, για τη διαχείριση της πανδημίας για τη χώρα μας. Νίκο, θες να χαιρετήσεις? Ναι, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Έχουμε λίγο ακόμα για το... έχουμε κάποιους ακόμα έχουμε τα δώρα, για το... Α, τα δώρα, όντως, ναι, μην τα ξεχάσουμε. Και να ευχαριστώ επίσης και στην διοργάνωση. Ήταν πολύ μεγάλη προσπάθεια, πάρα πολύ το effort. Πολλοί άνθρωποι που συνέβαλαν στην φετινή διοργάνωση του IT Pro Dev και τους ευχαριστούμε πολύ για την ευκαιρία που είχαμε και να μάθουμε εμείς από πολλά άλλα sessions ταυτόχρονα σε αυτό το πολύ γεμάτο διήμερο, αλλά και για την ευκαιρία να είμαστε εδώ μαζί και να τα λέμε αυτό το απόγευμα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, παιδιά. Καλή συνέχεια.